Πάμε στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Από το Σάββατο θα μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα, καθώς έρεται η υποχρεωτική χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Στο μεταξύ, αποκλιμάκωση της πανδημίας ως το φθινόπωρο, προβλέπει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από το Σάββατο θα μπορούμε να κυκλοφορούμε έξω χωρίς μάσκα, με ισχυρή ωστόσο σύσταση χρήσης όπου υπάρχει συνωστισμός. Αποκλιμάκωση των μέτρων για τους εμβολιασμένους και κανονικό Πάσχα προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 15.557 νέα κρούσματα σε 297.556 τεστ. 399 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ μία ανάσα από τους 26.000 θανάτους έφτασε η χώρα μας μετά τους επιπλέον 57 συμπολίτες μας που κατέληξαν. Η θετικότητα βρίσκεται στο 5,2%. Στα κόκκινα βρίσκεται η Αττική, η Θεσσαλονίκη αλλά και το Ηράκλειο. 5.442 μολύνσεις εντοπίζονται στην Αττική, 1.586 στη Θεσσαλονίκη και 911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καταδεικνύονται οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και νομίζω ότι προκύπτει και η ανάγκη ενός σχεδιασμού επούλωσης των πληγών της πανδημίας και παρέμβασης ενισχυτικής κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσκεψη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας πραγματοποίησε ο Τομέαρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που αρχίζει να υποχωρεί η οξία φάση της υγειονομικής κρίσης, αναδεικνύεται, νομίζω, με πολύ έντονο τρόπο η ζήμια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα σύστημα το οποίο δεν στηρίχθηκε αυτά τα δύο χρόνια με ουσιαστικό τρόπο και ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα που είχαμε μια τεράστια αποδιοργάνωση, μια υποχώρηση της τακτικής της λειτουργίας και μία αδυναμία να καλύψει τις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι αναγκάζονται πια να επιβαρύνονται οικονομικά για να έχουν την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων πρότεινε επίσης η χωρητικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς να αυξηθεί στο 100%. Υπενθυμίζεται πως πλήρης άρση των μέτρων αναμένεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.